Τα στόματα ανοίγουν μετά την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, όταν τρεις άγνωστοι άνδρες για εκείνη την άρκωσαν και τη βίασαν. Η 24χρονη βγήκε και μίλησε ανοιχτά με ονόματα, ανοίγοντας τον ασκό του Αιώλου και κάνοντας πολλά πλουσιόπεδα να χάσουν τον ύπνο τους. Η νεαρή κοπέλα στη συνέντευξη που έδωσε κατονόμασε τον πρώην μέτρο στο Αχίλιον, Μάνο Παπαδόπουλο, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι ήταν το πρόσωπο που εμπιστευόταν και δέχτηκε μετά από πιέσεις την πρόσκλησή του να παραστεί στο πάρτι που οργανώθηκε σε σουίτα ξενοδοχείου. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, ήταν εκείνος που της είπε να γυρίσει πίσω στο ξενοδοχείο όταν του είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και ζαλιζόταν. Σε ένα νέο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα ιστοσελίδα, φαίνεται ότι ο Μάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος πλέον έχει κλειδώσει το προσωπικό του προφίλ στα social media, επιχειρούσε με πιέσεις να πείσει τις γυναίκες να βρεθούν στα πάρτι. Η κοπέλα που δέχτηκε τα μηνύματα είναι υπάλληλος σε γνωστό μαγαζί της Θεσσαλονίκης και πελάτησα στο Αχίλιον, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Η ίδια, παρά την επιμονή του Μάνου Παπαδόπουλου, τον απέφυγε με διακριτικό τρόπο. Όπως καταγγέλει η ίδια, ήταν πιεστικός ο συγκεκριμένος. Προσπαθούσα να είμαι ευγενική και να τον διώχνω με όμορφο τρόπο, γιατί ήμουν πελάτησα στο μαγαζί όπου δούλευε. Δεν βρέθηκα ποτέ μαζί του και όταν ρωτούσα ποιοι άλλοι θα είναι μαζί στα καλέσματα που μου έκανε, δεν μου απαντούσε. Τώρα σκέφτομαι πόσο τυχερή ήμουν που λόγω της ηλικίας αλλά και του ότι ήμουν υποψιασμένη, δεν έπεσα στην παγίδα.